Πάμε όμως στη δεύτερη κατηγορία. Για αυτή τη δεύτερη κατηγορία, και όσοι με γνωρίζουν θα καταλάβουν τι εννοώ, άσκησα μέσα μου μεγάλες ασκήσεις υπομονής για να μην απαντήσω όλο αυτό το διάστημα. Ήθελα αυτή τη δεύτερη κατηγορία να αφήσω τον πρωθυπουργεύοντα ή εκπρόβο του πρωθυπουργού, κύριο Βαξεβάνη, να εκτίθεται με βλακώδη δίκτυα στο διαδίκτυο, να βγαίνουν τα πρωτοσέλιδα στο φιλικό σας τύπο και να με κατηγορείτε συνεχώς για αυτά, τα οποία στα επόμενα λεπτά της ώρας θα τα έχω κάνει θρύψαλα. Ποια είναι η δεύτερη κατηγορία? Εκεί εμπλέκεται, θα σου το πω, είναι και λίγο αστείο, το λεγόμενο Harvard Project. Τι ήταν το Harvard Project? Βασικά δεν γνωρίζω ακριβώς τι ήταν. Εγώ πήγα στο Harvard, όχι στο Μέγαρο Μουσικής που λέει η Μάρτης, γιατί αυτό δεν ξέρει. Πήγα στο ξενοδοχείο King George, όπου πράγματι είχα προσκληθεί να μιλήσω ως Υπουργός Υγείας και να κάνω χαιρετισμό σε έναν, προσέξτε, σε έναν χώρο όπου ήταν υπό την αιγίδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, του Πανεπιστημίου Harvard και του Πανεπιστημίου Αθηνών, γιατί μετά από μένα μιλούσε ο πρίτανης, ο κύριος Θάνος Δημόπουλος. Το προσπερνάω όμως αυτό. Το πιο αστείο ποιο είναι τώρα? Αυτό είναι ωραίο. Τι λέει η Μάρτης? Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέσα στην κατάθεσή της επελέγει το Πανεπιστήμιο του Harvard για να γίνει μέσω αυτού το Harvard Project και να πληρωθούμε εμείς για να βάλουμε τα νέα φάρμακα της Novartis στο σύστημα? Όχι γιατί το Harvard είναι αυτό που είναι, αλλά γιατί από εκεί είχε αποφοιτήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Πάλι καλά που πήγε και ο Σαμαράς στο Harvard, γιατί αλλιώς, πρόεδρε, δεν σας αναφέρεσαι ένα, συγγνώμη, γιατί αλλιώς αυτό το ΙΕΞΙΝΗ εκεί στη Μασαχουσέτη δεν θα είχε καμία φήμη. Ευτυχώς γι' αυτό το επέλεξε ο κύριος Φρουζής. Το αφήνω αυτό γιατί καταλαβαίνετε πόσο γελία κατηγορία είναι. Αλλά πάω στην ουσία. Τι λέει αυτή η δεύτερη κατηγορία? Το έχει πει ο κύριος Βαξεβάνης σε αυτό το βίντεο που είχε ανεβάσει. Το βλέπω και σπαρταράω στα γέλια. Με τρομερή έμφαση. Πιστεύει ότι έχει βρει τον τρόπο που πήρα τα λεφτά. Τι είπε λοιπόν? Δείτε τι είπε ο Μέγας Βαξεβάνης, αυτός ο ερευνητής της δημοσιογραφίας με τη μεγάλη μύτη που δεν ξεφεύγει τίποτα. Ότι ο Γεωργιάδης με το Σαμαρά και το Στουρνάρα μέσω του Harvard Project πληρώνονταν, για ποιο λόγο? Για να βάλουν τα νέα φάρμακα στη λίστα. Και μάλιστα ήδη τα τέσσερα πρώτα νέα φάρμακα της Novartis μπήκανε στη λίστα τον Αύγουστο του 2013. Υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά από έναν από τους μάρτυρες για το δελτίο του Αυγούστου 2013, που δεν μπορώ να μην σας το διαβάσω, γιατί αυτό είναι το ακόμα πιο σπαρταριστό. Έχει δηλαδή πραγματική πλάκα. Έχουμε λοιπόν εδώ τον μάρτυρα, ο οποίος λέει ότι τον Αύγουστο του 2013 μπήκαν τα τέσσερα φάρμακα της Novartis, τα οποία δεν έπρεπε να μπουν, και βεβαίως μπαίνοντας αυτά τα φάρμακα της Novartis, ο κύριος Γεωργιάδης κατάφερε να το βρω, ότι έχει πολύ πλάκα, δεν θα το χάσουμε, ώστε και λέει στον Αναστασίου είναι ακόμα καλύτερο. Έβαλε λοιπόν τα τέσσερα φάρμακα της Novartis στο δελτίο τιμών, ενώ δεν έπρεπε να τα βάλει. Ενώ δεν έπρεπε. Μάλιστα. Διαβάζω από το μάρτυρα, έχει πολύ πλάκα. Αφού έχει πει ότι τον Αύγουστο του 2013, συγκεκριμένα 6-8 του 2013, έχω βάλει αυτά τα τέσσερα φάρμακα, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, ακούστε τώρα διάλογο μάρτυρα με εισαγγελέα. Ερώτηση της εισαγγελέως. Πώς εξηγείται το δελτίο τιμών με τα νέα φάρμακα στις 6-8 του 2013 το υπογράφει ο υφυπουργός? Το δελτίο το οποίο κατηγορούμε το έχει υπογράψει ο υφυπουργός μου, ο κ. Μπέζας. Το έχω υπογράψει εγώ. Και ρωτάει η εισαγγελία σοβαρά, μα πώς το έχει υπογράψει ο Μπέζας? Και ακούστε απάντηση του μάρτυρα. Ήθιστε το δελτίο να το υπογράφει αρμοδίως ο υπουργός, ο οποίος τότε ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο υφυπουργός υπογράφει εφόσον εξουσιοδοτημένος. Εικάζω ότι υπήρξε προφορική συνεννόηση με τον προϊστάμενο υπουργό, ο οποίος είχε την αρμοδιότητα, εγώ δηλαδή, και την ουσιαστική επίβλεψη των δεμάτων στο φάρμακο. Δηλαδή εγώ, για να ξεκαρφωθώ, στο δελτίο τιμών της 6-8 του 2013, τι έκανα? Έβαλα τον ταλέπορο τον κύριο Μπέζα, τον φίλο μου, να υπογράφει για να ξεκαρφωθώ. Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, ελέγχετε την επάρκεια της αγγελέως? Αλήθεια το λέω τώρα. Την ελέγχετε? Την ελέγχετε? Έχετε ζητήσει από τη δικαιοσύνη να την ελέγξει? Θα έρθω μετά σε αυτό. Αν εγώ ζητήσω από κάποιον, είτε ότι είμαι υπουργός, είτε την αρμοδιότητα, από το Βορύδη που είναι φίλος μου, να πάει να υπογράφει το δελτίο τιμών, εκδίδεται δελτίο τιμών, χωρίς να έχει ο υπογράφων την αρμοδιότητα, είναι δυνατόν? Λοιπόν, μάθετε λοιπόν το μάτι, κύριε εισαγγελέα. Και καταθέτω τα σχετικά φεκ. Ο κύριος Μπέζας είχε την αρμοδιότητα του δελτίου τιμών για το οποίο κατηγορούμε. Γιατί εγώ πήρα την αρμοδιότητα 1,5 μήνα μετά. Και καταθέτω και τα δύο φεκ.
Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν υπογράφω εγώ το δελτίο τιμών, το οποίο δεν εξεδόθη από μένα. Εξεδόθη τον υφυπουργό μου. Το ξεκαθαρίζω όμως. Δεν έχει τίποτα το κακό αυτό το δελτίο. Τίποτα το κακό. Γιατί θα έρθω τώρα στη μείζωνα κατηγορία για να καταλάβετε τώρα το μέγεθος της σκευωρίας. Γιατί αυτοί οι μάρτυρες είναι προφανώς μιλημένοι, δεν συζητείτε. Είναι εξαιρετικά μιλημένοι. Κάνανε έρευνα προηγουμένως μηνών για να καταλήξουν τι θα πούν ώστε να συμφωνούν με τα δημοσιεύματα Βαξεβάνη και όσο έχει πει ο Τσίπρας στη Βουλή. Σημειώστε ότι ο αριθμός των 65 εκατομμυρίων που δήθεν είχα δώσει στην Οβάρτης δεν βγήκε τυχαία. Ξέρετε γιατί βγήκε? Γιατί έχω αντιδικία με τον κύριο Βαξεβάνη για ένα πρωτοσέλιδο που είχε γράψει δωράκι 65 εκατομμυρίων του Γεωργιάδη στην Οβάρτης. Έχουμε πάει στα δικαστήρια, έχει ζητήσει δύο φορές αναβολή και δεν έχει γίνει δίκη. Και έπρεπε να έχει στο δικαστήριο ένα δημοσίευμα που να ταιριάζει. Αλλά επειδή αυτό που είχε γράψει για την υπουργική απόφαση έχει πέσει ήδη από τον ένα ψευδομάρτυρα, όπως λέτε, μια χαρά η απόφαση, έπρεπε να βρουν κάτι άλλο. Και βάλανε άλλα 65 εκατομμύρια. Για να μπορεί να πάει ο Βαξεβάνης στο δικαστήριο και να πει: εντάξει, έβαλα 65 εκατομμύρια δωράκι. Δεν είναι αυτά τα 65 εκατομμύρια, είναι άλλα 65 εκατομμύρια. Άρα την πατήσα και την βάλα την ημερομηνία. Πάω τώρα στο μείζον. Ξαναλέω, τι είναι αυτό που έκανα εγώ, ο Σαμαράς Κοστουράρας, όχι μόνος μου, όλοι μαζί. Υπήρχε ένα Harvard Project, όπου μέσα εκεί έστελνε λεφτά η Νοβάρτης. Ακούσατε προηγουμένως τον κύριο Στουρνάρα πόσα λεφτά βγήκαν από, αυτό, από αυτήν την εκδήλωση, 2.800 ευρώ για την κυρία Λίνα Νικολοπούλου, για την οποία ήθελα να πω και εγώ από το βήμα αυτό και να μην το ξεχάσω. Η κυρία Λίνα Νικολοπούλου είναι ένα τεράστιο θύμα αυτής της ιστορίας. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Είναι ντροπή όσοι το κάνουν. Είναι ντροπή. Κυρία, είναι γνωστό ότι έχει τεράστια σταδιοδρομία στον χώρο της υγείας εδώ και δεκαετίες, χέρι απολύτου σεβασμού και σίγουρα δεν είναι ούτε λαμό και ούτε απατεώνας όπως παρουσιάζεται. Κλείνω την παρένθεση. Άρα λοιπόν εμείς πληρωνόμασταν. Γιατί πληρωνόμασταν, λέει ο Βαξεβάνης στο βίντεο και στα άρθρα και στα δημοσιεύματα και για βγει και όλοι αυτοί, για να βάλουμε, λέει, τα νέα φάρμακα της Νοβάρτης. Και μάλιστα να τα βάλουμε σε αντίθεση με την Τρόικα. Λέει ο κύριος Βαξεβάνης, μάλιστα, απόδειξη του δόλου και του χρηματισμού είναι ότι ο Γεωργιάδης, που ως γνωστό ήταν ο πιο μνημονιακός υπουργός και ήταν πάντα με την Τρόικα, στο μόνο θέμα που διεφώνησε με την Τρόικα είναι στην εισαγωγή των νέων φαρμάκων. Άρα λοιπόν, ο μνημονιακός Γεωργιάδης που ήταν με την Τρόικα, αλλά ειδικά σε αυτό πήγε ενάντια στην Τρόικα, γιατί πήγε ενάντια στην Τρόικα, γιατί τα πιάσε και όπου τα πιάσε από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Καταθέτω, γιατί ο κ. Βαξεβάνης μπορεί να είναι καλός στη λάσπη, στη μελέτη όμως είναι παντελώς αγράμματος. Ακούστε. Σας καταθέτω The Second Economic Adjustment Program for Greece, Third Review, July 2013. Είναι το μνημόνιο. Τα ξέρετε τώρα τα μνημόνια, τα μάθατε. Τότε δεν τα ξέρετε καλά, τώρα τα μάθατε. Μάλιστα. Στη σελίδα 161 του μνημονίου, το οποίο καλούμε να εφαρμόσω και για το οποίο ελέγχθηκα από την Τρόικα στην αξιολόγηση, εάν το εφήρμοσα, γράφει: Government, εγώ δηλαδή, revises downward the price of medicines, να κατεβάσει τιμές των φαρμάκων, based on the three EU countries, σύμφωνα με τις τρεις χαμηλότερες χώρες, in line with the provisions of Council Directive 89-105 της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και να εφαρμόσει πλήρως την οδηγία 89-105 της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Το έχω βάλει και σε μεγέθυνση εδώ, για να το ευχαριστηθεί ο κ. Βαξεβάνης, ο φίλος μου. Πάρτε το και σε μεγέθυνση, θα δώσω και ολόκληρη συνέχεια. Τι λέει αυτή η οδηγία, τι έπρεπε εγώ να εφαρμόσω για να είμαι εντάξει με την Τρόικα? Σας το διαβάζω. Τα κράτη-μέλη εξασφαλίζουν ότι η απόφαση σχετικά με την τιμή στην οποία μπορεί να χρεώνεται το εν λόγω φάρμακο, τα καινούργια δηλαδή, λαμβάνεται και ανακοινώνεται στον ετούντα μέσα σε 90 μέρες από την παραλαβή αίτηση που προβάλλει ο κάτοχος σχετικής άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. Ο ετών παρέχει στις αρμόδιες αρχές κάθε πρόσφορη πληροφορία. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης είναι απρόσφορες, οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως ετούντα ποιες πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες απαιτούνται και λαμβάνουν τελική τους απόφαση εντός 90 ημερών από την παραλαβή αυτών των πρόσθετων πληροφοριών. Δηλαδή, τι μου είπε η Τρόικα και το Μνημόνιο? Ότι θα ελεγχθώ σε δύο φάσεις. Το Σεπτέμβριο, γι' αυτό μπήκαν τον Αύγουστο, και το Δεκέμβριο, εάν θα έχω βάλει, πάρτε παρακαλώ πολύ, εάν θα έχω βάλει όλα τα. Κάνω τι να τα διαλοπίσω, χρειαζόμαστε. Όλα τα νέα φάρμακα στη λίστα και θα έπρεπε να ελεγχθώ από την Τρόικα για το αν αυτά έχουν μπει. Άρα δεν έκανα καμία διαφωνία με την Τρόικα.
κατά τη λογική του κυρίου Βαξεβάνη, απλώς εφήρμοσα το μνημόνιο το οποίο ήμουν υποχρεωμένο να εφαρμόσω. Και τώρα ξέρετε εσείς θα πει να εφαρμόζει το μνημόνιο. Προηγουμένως, προ λίγων ημερών δεν πήρατε τη δόση και σας λείπαν δύο κουτάκια. Και ψάχνει και ο τσακαλώτος να εφαρμόσει. Άρα πιστεύω συνεννοηθήκαμε ως προς τα νέα φάρμακα. Αλλά επειδή ακούω συνεχώς για αυτά τα νέα φάρμακα, θα με πιέσει να πω και κάτι ακόμα. Στο περίφημο δελτίο του Μπέζα, για το οποίο έχει κάνει δύο πρωτοσέλιδα ο κ. Βαξεβάνης, ένα Εφημερίδα Συντακτών, ένα Η Αυγή, καλά πάω, μου λένε για αυτά τέσσερα φάρμακα. Τέσσερα αυτά φάρμακα, να ξέρετε, είναι ορφανά φάρμακα. Δηλαδή, θα πει αυτό, οι πωλήσεις τους αναφέρονται σε έναν στις 150.000. Μιλάμε δηλαδή για φάρμακα εξαιρετικά χαμηλού τζίρου, γιατί είναι για πολύ σπάνιες ασθένειες. Σας καταθέτω όλο τον πίνακα των νέων φαρμάκων εκείνου του δελτίου. Η Νοβάρτης βρίσκεται στη θέση 71. Είναι η 71η εταιρεία σε αριθμό νέων φαρμάκων στο συγκεκριμένο δελτίο. Πολύ μεγάλη διακριτική και ευνοϊκή μεταχείριση θα είχε η Νοβάρτης για να είναι στη θέση 71. Αλλά ρωτάω τον κύριο Υπουργό της Υγείας. Γιατί κύριε Υπουργέ, με κατηγορείτε και αφήνω να με κατηγορούν. Εσείς δεν βάζετε νέα φάρμακα και τη Νοβάρτης στη λίστα. Και βάζετε. Και καλά κάνετε και βάζετε. Και εγώ δεν υπονοώ καν ότι τα πιάνετε για να τα βάλετε. Το καταθέτω στη λίστα γιατί το ξέρετε, οι άλλοι δεν το ξέρουν. Ο κύριο Ξανθό, γιατί ο κύριο Κουρουμπλή δεν έβγαλε δελτίο τιμών για να βάλει καινούργια φάρμακα, αυτό έχει άλλο πρόβλημα. Έχει ήδη βάλει στο σύνολο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 νέα φάρμακα τη Νοβάρτη. 14! Αναρωτιέμαι ο κύριο Βαξεβάνη και η Εφημερίδα των Συντακτών δεν τα είδαν αυτά. Και επειδή μου είπε ο κ. Βαξεβάνης, είναι πολύ ακριβό το φάρμακο που βάλε ο Γεωργιάδης. Κάνει 4.000 ευρώ. Μάλιστα. Ξέρετε πόσο κάνει το τελευταίο που έβαλε ο κ. Ξανθός. Το Ιλάρις. 11.208. Πάρτε και τη λίστα του κ. Ξανθού με τα νέα φάρμακα της Νοβάρτης. Φαντάζεστε να λέμε για όποιον υπουργό βάζει καινούργια φάρμακα στη λίστα που τα πήρε. Στο τέλος θα πεθαίνουν οι ασθενείς στην Ελλάδα. Δεν τολμάει κανείς να υπογράψει. Και ακούστε τώρα και να το καταλάβετε καλά. Πώς μπαίνει ένα νέο φάρμακο στη λίστα, πώς έμπαινε επί των ημερών μας, το έχει αλλάξει το σύστημα του κ. Ξανθός. Δεν παίρνω τώρα στην κριτική, αυτό είναι δικό θέμα, υπουργός μου. Έβαζε ο υπουργός τα φάρμακα. Ο υπουργός τα έβαζε τα φάρμακα. Όχι. Υπήρχε μια επιτροπή τιμών στο Υπουργείο Υγείας με 13 άτομα. Για να μπουν τα νέα φάρμακα, υπήρχε μια δεύτερη επιτροπή, την οποία τον Αύγουστο 2013 και την πρώτη και τη δεύτερη τη είχε διορίσει ο προκάτω χρόνο του κ. Σαλμάς, με επικεφαλή την κυρία Χριστίνα Παπα-Νικολάου. Που με διάφορα κριτήρια έβαζε ποια νέα φάρμακα θα μπουν πρώτα. 7 άτομα αυτή η επιτροπή. 13 και 7, 20. Και μετά από τα 20 άτομα πήγε μια τρίτη επιτροπή, η οποία αποφάσισε την αποζημίωσή του, η επιτροπή θετικής λίστας. Στο σύνολο, 33 διαφορετικά άτομα έπρεπε να υπογράψουν για να φτάσει ο φάκελος να υπογράψει ο υπουργός. Δηλαδή, τι λέτε σας σοβαρά, ότι εγώ τον πρώτο μήνα που ήμουν υπουργός υγείας, σε 33 άτομα που δεν είχα διορίσει ακόμα κανέναν εγώ, κατάφερα να τους πείσω να βάλουν φάρμακα γιατί τα είχα πιάσει. Και ένας από τους 33 δεν είπα ρε Γεωργιά τι πάει να κάνεις. Και δεν είχα και την αρμοδιότητα. Μα ποιος τα πιστεύει αυτά. Ούτε το παιδί μου που είναι 3,5 ετών δεν τα πιστεύει. Και πάρτε και εδώ την επιτροπή τη δική μου που είναι 12/9 αφού έχουν βγει πια αυτά. Η προηγούμενη επιτροπή είχε γίνει από τον κύριο Μάριο Σαλμά. Η μόνη διαφορά είναι ότι εγώ προσθέτησα άλλα 3 άτομα. Έκανα πιο μεγάλη την επιτροπή για μεγαλύτερη διαφάνεια.